Τελείωσε σήμερα και αυτή η περιβόητη συνάντηση Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγωνιζόμενων αγροτών και η κυβέρνηση αρνήθηκε να ικανοποιήσει το σύνολο των αιτημάτων τους, όπως επιβεβαιώθηκε και από την ομιλία του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Αβγενάκη. Είχαν υποσχεθεί να ξύσουν τον πάτο του βαρελιού. Το πιθανότερο είναι ότι δεν υπήρχε πάτος για να ξύσουν, γιατί το βαρέλι ολόκληρο το έχετε δώσει στους λεφτάδες στο κεφάλαιο. Δεν βρέθηκε βαρέλι. Τελικά η κοροϊδία σας δεν έχει πάτο. Όμως να σας πω, θα το βρείτε μπροστά σας, να είσαστε βέβαιοι, όχι μόνο από τους αγρότες, αλλά και από πολλούς, πολλούς περισσότερους που δεν μπορούν να ζήσουν όταν το μηνιάτικο τελειώνει στις 19 μέρες. Συσσωρεύεται οργή και αγανάκτηση και θα ξεσπάσει οργανωμένα. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Και όμως, η ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών είναι επιτακτική κοινωνική ανάγκη. Είναι απαίτηση όχι μόνο γιατί είναι δίκαια αιτήματα που έχουν τη συμπαράσταση της πλειοψηφίας του λαού, αλλά γιατί θα συμβάλλουν στη μείωση της τιμής των τροφίμων για το λαό. Και τα ίδια τα στοιχεία το μαρτυράνε. Το 73% περίπου των οικοκυριών μείωσε δαπάνες εξαιτίας της αύξησης των τιμών στα τρόφιμα. Βέβαια, οι επιχειρηματικοί όμιλοι των σούπερ μάρκετ έχουν εκτινάξει τα κέρδη τους ξεπερνώντας τα 11 δις μόνο το 2023. Πόσο μαρτυριάρικα είναι αυτά τα νούμερα για την αντιλαϊκή πολιτική σας. Ωστόσο, η κυβέρνηση φέρνει δικαιολογίες για δημοσιονομικές αντοχές. Αλήθεια ότι έχετε αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές, βιομήχανους, αεροπορικές εταιρείες που ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Μισό δις έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. Αυτή όμως είναι η ταξική σας πολιτική, γιατί είσαστε υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των λαϊκών στρωμάτων. Η ευθύνη λοιπόν είναι αποκλειστικά και μόνο στην κυβέρνηση, γιατί τα συγκεκριμένα αιτήματα ακούστηκαν και συζητήθηκαν εδώ και 3 εβδομάδες στους δρόμους του αγώνα και δεν είναι τυχαίο ότι αφορούν την πολιτική της κοινής αγροτικής πολιτικής, της ΚΑΠ, που φτωχοποιεί τους μικρομεσαίους αγρότες, καθώς και την πράσινη μετάβαση που τους χρεοκοπεί. Και ασυμνείτε όλοι σας. Πράσινη ή δίκαιη μετάβαση, όπως την έλεγε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, και προβάλλετε την κλιματική κρίση για κάθε νόσο και άλοθη. Βέβαια, μιλήσατε και για δομικές αλλαγές σήμερα και για ελλείψεις, μάλιστα, δομικών αλλαγών. Να ξέρετε ότι από το 1981 που εντάχθηκε η Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ, και δομικές και διαρθρωτικές αλλαγές γίνονται στον αγροτικό τομέα και έγιναν και γίνονται. Έχουν όμως τη σφραγίδα της ευρωκοινοτικής αγροτικής πολιτικής που οδηγεί στο ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων. Αλλού πιο γρήγορα, αλλού με πιο αργά βήματα. Αυτό είναι το παραγωγικό σας μοντέλο, κύριε Υπουργέ. Δεν χωράνε όλοι οι αγρότες, αλλά μόνο οι μεγαλοκληρούχοι. Και αυτό εξυπηρετούν και οι επιδοτήσεις του ευρωκοινοτικού προϋπολογισμού. Γι' αυτό όλες οι επιδοτήσεις, όλα αυτά τα χρόνια, ναι, δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, εμείς συμφωνούμε, και ίσως και περισσότερα από άλλες χώρες, βελτίωσαν τη θέση της αγροτιάς. Όχι βέβαια, την εξόντωσαν, γιατί στους μεγάλους πηγαίνουν, αλλά έτσι είναι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΚΑΠ όχι μόνο δεν την ενεχοποιείτε, αλλά την προστατεύετε, την περιφρουρείτε και τι κάνετε. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον ότι είναι ανίκανος να τη διαχειριστεί σωστά. Τα ακούσαμε και σήμερα. Ωστόσο,
Γιατί αυτή τη χρονιά ξεχύθηκαν τόσο μαζικά, τόσο αποφασιστικά οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ τους αφήνοντας τα χωράφια τους και φτάσανε μέχρι τις μεγάλες πόλεις. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, γιατί έμοιαζαν τόσο πολύ τα αιτήματα και τα συνθήματά τους, αλλά και ο στόχος που είχαν, δηλαδή η ικανοποίηση αιτημάτων που συσχετίζονται με την ίδια την επιβίωσή τους. Η αναγνώριση του αγώνα τους έγινε αποδεκτή. Γι' αυτό και η αλληλεγγύη παντού ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, αυτή η μάχη των αγροτών είχε νέα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά το 2024. Ήταν πολύ περισσότεροι σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβητώντας τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πιέστηκαν οι κυβερνήσεις και η ελληνική. Αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να δεχτεί τους αγρότες και να συζητήσει και τα προβλήματα και τα αιτήματα επιβίωσης. Και σκορόιδεψε για να κερδίσει χρόνο. Αυτές είναι τελικά οι ανοιχτές πόρτες για τους αγρότες που λέτε. Γιατί όμως τόσο οξυμένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί αυτός ο παναγροτικός ξεσηκωμός. Μα γιατί φάνηκαν πολύ γρήγορα και πιεστικά τα αποτελέσματα των κανονισμών που καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της ΚΑΠ για το 2021 μέχρι το 2027. Προσαρμόζονται ακόμα πιο βία, πιο γρήγορα την κοινή αγροτική πολιτική στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της κερδοφορίας των ομίλων με τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση. Το άμεσο αποτέλεσμα ήταν η μείωση των άμεσων ενισχύσεων για τους βιοπαλλεστές αγρότες και στα ρίχνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τι στόχος, η ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των καπιταλιστικών επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα και όσων συνδέονται με αυτές. Δηλαδή, οι όροι και οι προϋποθέσεις ήταν τέτοιοι που να μπορούν να ανταποκριθούν μόνο οι μεγάλοι στα οικολογικά καθεστώτα, εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες άμεσες ενισχύσεις και χρηματοδότηση από το δεύτερο πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης, με προγράμματα δράσεων για το κλίμα, την ψηφιοποίηση της γεωργίας, την έρευνα και καινοτομία. Αυτά όλα μας τα υμνούσε πριν λίγο ο κύριος Υπουργός, βεβαίως και εσείς όλοι τα ψηφίζατε στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Βελόπουλου, και ας παριστάνετε τώρα τους συντρέχοντες στην αγροτιά και χύνεται δήθεν μαύρο δάκρυ για τα βάσανά τους που η πολιτική η δική σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησε. Φτάνει πια η υποκρισία. Είσαστε συνένοχοι. Να γιατί τα συνθήματα και τα αιτήματα ήταν για την επιβίωση και το υψηλό ενεργειακό κόστος στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης, που με πάθος υπερασπίζεστε, αν και υπάρχουν εγχώριες φτηνότερες ενεργειακές λύσεις, αλλά δεν εξασφαλίζουν κέρδη στους ομίλους των ΑΠΕ. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ζούμε στην εποχή του ραγδαία αναπτυσσόμενου ψηφοποιούμενου καπιταλισμού. Είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που είπε ο κύριος Αυγενάκης. Των συνεχών τεχνολογικών αλμάτων που επιδρούν στις παραγωγικές δυνάμεις, μεταβάλλουν προς το χειρότερο τις εργασιακές σχέσεις και κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Γιατί πηγή των κοινωνικών δεινών δεν είναι οι μηχανές ούτε ταυτοποιημένα, ψηφιοποιημένα συστήματα, αλλά πηγή δεινών είναι το ότι η ιδιοκτησία τους είναι στα χέρια των εκμεταλλευτών της αστικής τάξης που τα αξιοποιούν για να διαιωνίζουν την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων που συμπεριλαμβάνονται και οι μικρομεσαίοι αγρότες. Πάντα βέβαια για την κερδοφορία τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση είναι προσαρμοσμένη και η κοινή αγροτική πολιτική, εξοντώνοντας όσους από τους αυταπασχολούμενους αγρότες έχουν απομείνει. Συνεπώς, το νομοσχέδιό σας καμιά σχέση δεν έχει με όλα αυτά, καμιά σχέση δεν έχει με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, στον πρωτογενή τομέα και κυρίως δεν έχει σχέση με τα αιτήματα των αγροτών, που η κυβέρνηση ομά και ψυχρά τα περιφρόνησε. Γιατί ουσιαστικά αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής και κατ' επέκταση μείωση τιμής στα τρόφιμα. Ο κύριος Υπουργός μας είπε ότι κοιτάνε το αύριο και το νέο ψηφιακό κόσμο. Και βέβαια στις επιτροπές μας ανέλησε σαν μεγάλη τομή τα διάφορα άρθρα του νομοσχεδίου. Και όμως τα περισσότερα επιδεινώνουν την οικονομική θέση των γεωργών και κτηνοτρόφων. Τα είπε αναλυτικά στις επιτροπές μας ο εισηγητής μας, ο Βασίλης ο Μεταξάς. Οι κτηνοτρόφοι θα επομισθούν νέα οικονομικά βάρη για κτηνοτροφικά πάρκα, σχέδια διαχείρισης και ούτω καθεξής. Τις εκτάσεις βόσκησης στην εκτατική κτηνοτροφία τις βλέπετε σαν τροχοπέδι, σαν εμπόδιο. Ουσιαστικά τις αρπάζετε για να τις δώσετε βορρά σε μια χούφτα ομήλων για να τοποθετήσουν τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και να εξασφαλίσουν νέα κέρδη. Βάζετε ειδική εισφορά στο γάλα όταν η τιμή του στον καταναλωτή είναι στα ύψη και τον ΕΛΓΑ. Τα είπα αναλυτικά και με υπαρκτά παραδείγματα ο εισηγητής μας. Ωστόσο, αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός για τον εξυγχρονισμό του ΕΛΓΑ είναι υπεραιτέρω ιδιωτικοποίηση. Έτσι κάνετε σε όλα τα ασφαλιστικά συστήματα και θα επιβαρυνθούν ακόμα πιο πολύ οι αγρότες. Αυτός ο σχεδιασμός υπάρχει εδώ και χρόνια. Είναι κατεύθυνση της ΚΑΠ. Δεν προχώρησε ακόμα, χάρη και στους αγροτικούς αγώνες. Αυτή είναι η πολιτική σας και γι' αυτό και στο παρόν νομοσχέδιο δεν αγγίζετε προβλήματα του αγροτικού τομέα και της αγροτιάς και κυρίως δεν ενδιαφέρεστε για παραγωγή ποιοτικών και φτηνών τροφίμων για το λαό. Αυτό είναι το σάπιο σύστημά σας, σύμφυτο με τη φτώχεια, τη δυστυχία, τους πολέμους, τα βάσανα που όμως εξασφαλίζουν κέρδη στο κεφάλαιο. Μερικοί καλλιεργούν και λένε δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση υπάρχει και γίνεται στους δρόμους του οργανωμένου αγώνα, εκεί που χρεοκοπούν τα ψέματα κυβέρνησης και κομμάτων που προσκυνάνε, ψηφίζουν και υλοποιούν την κοινή αγροτική πολιτική και καλλιεργούν αυταπάτες και φυσικασμούς. Και γι' αυτό επιστρατεύονται το μαστίγιο, η καταστολή, ο κοινωνικός αυτοματισμός, όταν το μαζικό ταξικό κίνημα σηκώνει κεφάλι. Αυτή είναι η αντιπολίτευση που οργανώνεται από τον ίδιο το λαό και τους αγώνες του, βάζοντας το στόχαστρο όχι μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολιτική του κεφαλαίου, τα άλλα κόμματα που υπηρετούν την ίδια βάρβαρη στρατηγική. Αυτή που ξεκληρίζει μικρομεσαίους αγρότες και φτωχαίνει το λαό. Ωστόσο, εμείς λέμε και ξέρουμε ότι οι δυνατότητες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Υπάρχουν περιθώρια για να στριμωχτούν και άλλο η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα του κεφαλαίου, να τα βρουν ακόμα περισσότερο σκούρα από την είσοδο νέων δυνάμεων στην οργανωμένη πάλη. Και ένα μεγάλο βήμα γίνεται με την πανελλαδική απεργία, το γενικό ξεσηκωμό στους δρόμους στις 28 Φλεβάρι. Για τους χαμηλούς μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, το κόστος ζωής που εκτοξεύεται, τη δυσβάστακτη φορολογία, την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, το βωμό του κέρδους, όπως εκφράστηκε ένα χρόνο πριν με το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά και όπως εκφράζεται στα αλλεπάλληλα ατυχήματα στους χώρους δουλειάς. Τη μετατροπή της υγείας και της παιδείας σε ακριβοπληρωμένα εμπορεύματα για όσους
μπορούν να καταβάλουν το αντίτιμο. Το ξεσπίτωμα λαϊκών οικογενειών με τους πληστηριασμούς, τις εξώσεις, αλλά και τις πολεμικές δαπάνες που αυξάνονται την ώρα που για το λαό και τις ανάγκες του δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ. Να γιατί το κύριο σύνθημα στην πανελλαδική απεργία είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και αν το κάνουμε πράξη, επιλέγοντας τις ανθρώπινες ζωές και τις ανάγκες, τότε θα είναι δυνατή η ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και θα ανοίγεται ο δρόμος της λαϊκής ευημερίας με ένα ποιοτικά ανώτερο σύστημα, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό.